Είπατε προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, ότι στην τρίτη συνεδρίαση εμείς η ΕΠΣΟ θα την παρακολουθήσουμε, θα ρωτήσουμε, επειδή θα συζητηθούν κρίσιμης σημασίας ζητήματα για το όπλο, θα ρωτήσουμε τους παρισταμένους βουλευτές. Ισχύει αυτό, άκουσα καλά? Είπα ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων που από τις κοινοβουλευτικές... Μισό λεπτό, κύριε Αδαβάκη, μισό λεπτό. Είπα ότι όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν αποφασίσει ποιοι θα είναι οι συγητές του νομοσχεδίου και ποιος ακόμη θα εκπροσωπεί την κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στη διαδικασία. Για να μπορέσει να γίνει απόρρητη... Για να μπορέσει να γίνει συνεδρίαση με τους όρους του απορρίτου, μοιραία θα πρέπει αυτοί οι συνάδελφοι να επιφορτιστούν με την ευθύνη να ενημερώσουν τους άλλους συναδέλφους που δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση. Δηλαδή ο έκαστος εξημών βουλευτής θα ρωτάει ο ένας τον άλλον τι υπόθηκε στην τρίτη συνεδρίαση? Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Επιτρέψτε μου, η πανδημία είναι πράγματι πρωτόγνωρη και έχετε δίκιο. Δεν καθορίζω εγώ τους όρους, κύριε Δαβάκη. Σας παρακαλώ, κύριε Δαβάκη. Κύριε Δαβάκη, μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Ζούμε κάτω από όρους πανδημίας. Μας έχουν επιβάλει συγκεκριμένους περιορισμούς. Ούτε πρόθεση δική μου, ούτε κανένας. Δεν θα καταστρατηγήσουμε τη Βουλή όμως. Ωραία, κύριε Δαβάκη, τώρα θέλετε να συζητήσουμε γιατί η πανδημία επιβάλλει την παρουσία συγκεκριμένου αριθμού ατόμων? Ρωτήστε τους γιατρούς, δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτό μας ανακοίνωσε το Προεδρείο της Βουλής. Δεν έχω ευκαιρία ομιλίας όπως εσύ. Αφήστε με να μιλήσω. Μιλήστε ένα λεπτό. Δεν έχω μιλήσει ούτε ένα λεπτό. Ναι, μιλήστε, αλλά εκπλήστεστε γιατί συζητείτε σήμερα το απόγευμα ένα κρίσιμο οπλικό σύστημα, το οποίο ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών, το λέω, δεν αναλύθηκε όπως έπρεπε στην Επιτροπή. Και ερχόμαστε σήμερα στην άλλη Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας να το φέρουμε με τη διαδικασία του απορρίτου. Πιστεύω ότι πρέπει να συγκληθεί αύριο η Επιτροπή Εξοπλιστικών κάποια στιγμή, να συζητηθούν αυτά τα οποία είναι απόρρητα και να προχωρήσουμε μετά στην διαδικασία μας όπως γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Να μπαίνει μία επιτροπή στα χωράφια της άλλης. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει, εφόσον δεν καλύφθηκε στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής Εξοπλιστικών και δεν καλύφθηκαν τα τεχνικά ζητήματα του όπλου, πρέπει να συγκληθεί η Επιτροπή Εξοπλιστικών και αναλυτικά να υποθούν αυτά τα οποία λέτε στην τρίτη συνεδρίαση ότι δεν πρέπει να συζητηθούν, γιατί να μην συμμετάσχουμε εμείς γιατί είναι απόρριτα. Δηλαδή να υπάρξει, ξαναλέω, σύγκληση της Επιτροπής Εξοπλιστικών ενδιαμέσως, να γίνει συζήτηση για λίγη ώρα και μετά να προχωρήσουμε αποχωρούντες εμείς στα παραθυράκια μας για να συζητήσουμε το άλλο θέμα. Έτσι πρέπει να γίνει, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δαβάκη. Δεν είναι δυνατό να ρωτάει ο κάθε συνάδελφος για το ζήτημα το οποίο θα τεθεί στην τρίτη συνεδρία. Είναι αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείτε, αυτά τα πράγματα είναι η διαδικασία που αποφασίστηκε στην Επιτροπή και την οποία διαδικασία εισηγήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, μην γυρίζουμε τη διαδικασία πίσω. Αυτή την εισήγηση έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή η Επιτροπή τώρα, Εξωτερικών και Άμυνας, εισήγηση, μου λέτε, η οποία θα ασχοληθεί για το θέμα αυτό, θα ενημερωθεί μερικώς και εμέσως από συναδέλφους βουλευτάς και αν ενημερωθεί. Λοιπόν, εγώ θα έρθω αύριο τότε μέσα για να μπορέσω να ενημερωθώ ποιος πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών. Κύριε Δαβάκη, επιτρέψτε μου να πω τους περιορισμούς της πανδημίας. Κύριε Δαβάκη, επιτρέψτε μου να πω τους περιορισμούς της πανδημίας. Τους ορίζουν οι γιατροί. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε αυτό. Μα μου είπατε ότι τους όρισε ο Υπουργός, τους ορίζει τον ορισμό της συζητήσεως του νομοσχεδίου. Τώρα παράκληση, μη συνεχίσουμε. Κύριε Δαβάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω θα βοηθηθούν τα μέλη της Επιτροπής να συγκληθεί ενδιαμέσως εμπόλυμα. Το ξέρω ότι είναι και να υποθούν τα απόρριτα, κύριε Πρόεδρε, στην οποία μετέχετε και στο... Βάκη, σας παρακαλώ, για να μην μετατρέψουμε τη διαδικασία της συνεδρίας της Επιτροπής σε μια κατηδίαν συζήτηση. Παράκληση. Σας εξήγησα, συζητήθηκε
το θέμα γιατί εισάγεται αυτή, με αυτή τη διαδικασία το νομοσχέδιο για την προμήθεια των 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών. Τοποθετήθηκε προηγουμένως ο Υπουργός. Τοποθετήθηκαν οι εισηγητές των κομμάτων, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο έρχεται με αυτόν τον τρόπο και έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία. Τώρα, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ άσχημο το να γίνεται μία επιλογή. Αυτό όμως το θέμα της επιλογής αφορά... Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε τι μου λέτε. Αφορά στις κοινοβουλευτικές... Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ κύριε Δαβάκη, επιτέλους. Δεν θα κάνουμε διεξοχική συζήτηση δυο μας. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Τι θα πει αν αντιλαμβάνομαι τι λέω. Αντιλαμβάνομαι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όρισε συγκεκριμένους συναδέλφους. Εάν θέλετε διαμαρτυρηθείτε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι στην Επιτροπή. Δεν επέλεξα εγώ ποιοι συνάδελφοι θα βρίσκονται εδώ. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν τώρα να καθόμαστε να συζητούμε. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Το σημείο αυτό θα διακόψουμε για 10 λεπτά προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε μία άκρη με τις κοινοβουλευτικές ομάδες για να αποφασίσουν ποιοι είναι αυτοί που θα εκπροσωπήσουν τα κόμματα εδώ. Το γιατί είναι τόσοι, ρωτήστε τις υγειονομικές υπηρεσίες. Δεν είναι δικό μας θέμα. Διακόπτουμε για 10 λεπτά. Όχι, δεν είναι θέμα.